October the 4th, 1957, while the Americans were still finalizing their plans, Sputnik was launched. Ήταν 4 Οκτωβρίου του 1957 όταν εκτοξεύθηκε το Sputnik, ο πρώτος δορυφόρος στον κόσμο. Εκείνη τη χρονιά ο διάσημος Έλληνας επιστήμονας, Σταμάτης Κρυμιζής, ήταν πρωτοετής φοιτητής στην Αμερική. Και αυτό το γεγονός αποδείχτηκε κομβικό για την εξέλιξη της επιστημονικής του σταδιοδρομίας. Ο Σταμάτης Κρυμιζής είναι ένας άνθρωπος που κατάφερε, ξεκινώντας από το γραφικό χωριό Βροντάδο της Χίου, να κατακτήσει το χώρο του διαστήματος, συμπληρώνοντας ένα βιογραφικό που θα ζήλευαν πολλοί. Στην πολυετή πορεία του έχει πετύχει, πλήθος διακρίσεων και βραβεύσεων, ένα αξιοθαύμαστο ερευνητικό έργο, μια πλούσια και διακεκριμένη καριέρα, αλλά και μια αδιαφεσβήτητη επιστημονική προσφορά. Είναι ένα πρόσωπο γεμάτο δημιουργικές εμπειρίες. Είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO «Άκου την επιστήμη». Για να ανακαλύψετε και τις υπόλοιπες εκπομπές, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της LIFO. Η συναρπαστική περιπέτεια της ζωής του ξεκίνησε ουσιαστικά στα 18 του χρόνια, όταν έφυγε για την Αμερική, για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Στη συνέχεια, έλαβε το πτυχίο της φυσικής το 1961 από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα και βρέθηκε υπό την καθοδήγηση του James Van Allen, ο οποίος ανακάλυψε τις ομώνυμες ραδιενεργές ζώνες γύρω από τη Γη. Το 1968 ανέλαβε την ηγεσία της ομάδας διαστημικής φυσικής του Πανεπιστημίου John Hopkins. Το 1991 έγινε διευθυντής της Διοίκησης Διαστημικής Φυσικής, υπεύθυνος για τις δραστηριότητες περίπου 600 επιστημόνων, μηχανικών και άλλου προσωπικού, ενώ από τον Απρίλιο του 2004 είναι ομότιμος διευθυντής. Τέλος, έχει αναλάβει εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και έχει διατελέσει πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Επίσης, πρωτοστάτησε στην υλοποίηση του προγράμματος Discovery της NASA, που αφορά στις πλανητικές αποστολές χαμηλού κόστους, ενώ είχε κατασκευάσει όργανα που έχουν πετάξει σε 8 πλανήτες, ο μοναδικός επιστήμονας που το έπραξε. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο της LIFO τον κορυφαίο Έλληνα αστροφυσικό και ακαδημαϊκό, Σταμάτη Κρυμιζή. Κύριε Κρυμιζή, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας στο στούντιο της LIFO. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παντατζόπουλε. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το σύμπαν και τα μυστήριά του? Πότε κλείδωσε μέσα σας αυτή η απόφαση? Ξέρετε, πολλά πράγματα είναι αποτέλεσμα τύχης και όχι σχεδιασμού. Και στη δική μου την περίπτωση έτυχε να αρχίσω ως πρωτοετής φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας, τον ίδιο μήνα που έγινε η εκτόξευση του Sputnik, του πρώτου δορυφόρου. Και βέβαια αυτό ήταν ένα καταπληκτικό γεγονός, δεν το περίμενε κανένας πρώτα-πρώτα, και αν στις ασθενές τότε ήταν στο κορύφωμα του ψυχρού πολέμου, που ο αντικειμενικός σκοπός, ξέρω εγώ, της Ρωσίας και της Αμερικής ήταν πώς θα στείλουν πυρηνικές βόμβες από τη μία χώρα στην άλλη, χρησιμοποιώντας διπυρωτικούς πυράβλους. Και άξαφνα βρέθηκε και αυτή η σφαίρα και περνούσε πάνω από την Αμερική, έκανε μπιπ 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 και δεν μπορούσε να κάνει κανένα τίποτα, γιατί ήταν σε ύψος γύρω στα 1000 χιλιόμετρα, 960 περίπου. Και αυτό ήταν ένας πραγματικός σεισμός για την Αμερική ιδιαίτερα, αλλά και για όλο τον κόσμο. Ακόμη και οι ίδιοι οι Ρώσοι δεν είχαν καταλάβει τη σημασία αυτού του επιτεύγματος. Τέλος πάντων, πρωτοετής φοιτητής, κάτι τέτοιο συμβαίνει, κατευθείαν η προσοχή μας στρέφεται προς το διάστημα. Υπήρχαν λόγοι προσωπικοί ενώ που σας οδήγησαν στο να ασχοληθείτε με την αστροφυσική? Όχι ιδιαίτερα, απλώς είχα γραφτεί ως πρωτοετής φοιτητής, μάλιστα στη σχολή ηλεκτρολόγων μηχανολόγων, αλλά η φυσική και το διάστημα και η ανακάλυψη των ζωνών ακτινοβολίας Van Allen που έγινε με τον πρώτο αμερικανικό δορυφόρο ήταν κάτι φανταστικό και κατευθείαν κατευθείαν σε 1,5 χρόνο άλλαξα την εστίαση της δουλειάς μου, των σπουδών μου, στη φυσική.
Και έτυχε και είχα εξαιρετικούς δασκάλους τότε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Και μετά την ανακάλυψη των ζωνών ακτινοβολίας από τον Βαν Άλεν, ο οποίος παρεπιπτόντος ήταν διευθυντής του σχολής φυσικής και αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο της Άιωβα, τον καλέσαμε η φοιτητική ένωση της οποίας ήμουν μέλος να έρθει να μας κάνει μια ομιλία για να μας πει τι ήταν αυτή η ανακάλυψη και τι σημαίνει ζώνες ακτινοβολίας κτλ. Και ήρθε στη Μινεσότα. Εγώ τότε εργαζόμουν ως βοηθός στο εργαστήριο ενός από τους καθηγητές μας και φτιάχναμε μετρητές και τους οποίους τοποθετούσαμε σε μπαλόνια μεγάλου ύψους, 15 χιλιόμετρα ας πούμε, και κάναμε αυτές τις μετρήσεις και τον έφερε ο καθηγητής μου εκεί που εργαζόμουν στον πάγκο μου και με ρώτησε ο Βαν Άλεν, εσύ τι κάνεις εδώ? Προσπάθησα να του εξηγήσω τι έκανα και λέει πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Και προσπάθησα να του εξηγήσω πώς λειτουργεί. Μετά σιγά σιγά κατάλαβα ότι μου έκανε προφορική εξέταση ας πούμε. Και στο τέλος μου λέει έχεις σκεφτεί για μεταπτυχιακά? Του λέω ναι, λέω, αλλά δεν έχω λεφτά και μάλλον θα βρω μια δουλειά για να βγάλω κάποια χρήματα και μετά θα πάω για μεταπτυχιακά. Λέει, δεν κάνει τις αίτησεις στο πανεπιστήμιο μας. Του λέω, κύριε καθηγητά, αφού το λέτε, να κάνω αίτηση. Έκανα την αίτηση, με δέχτηκαν βέβαια, πήγα εκεί και τα υπόλοιπα είναι ιστορία που λέει. Τι είναι αυτό που σας γοητεύει στην εξερεύνηση του πλανητικού μας συστήματος? Ακούστε, είναι το θέμα ότι ξέραμε για το πλανητικό μας σύστημα ήταν με τηλεσκόπια και ήταν μια απλώς θαμπή εικόνα για τους πλανήτες, δεν ξέραμε τίποτα για τη γεωλογία τους, για την ατμόσφαιρα τους, λίγα πράγματα. Και για πρώτη φορά είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε τους πλανήτες. Ο Βαν Άλεν, μετά από 1,5 χρόνο, μετά που τελείωσα το Masters, μου ζήτησε, με κάλεσε και μου είπε, ξέρεις, λέει, πώς θα ήθελες να λάβεις μέρος σε μια αποστολή, την πρώτη αποστολή για τον Άρη. Λέω, τι πρέπει να κάνω, λέει, άκουσε, αν μπορέσεις να κάνεις ένα μετρητή που να διακρίνει τα ηλεκτρόνια από τα πρωτόνια, διότι μέχρι τότε οι μετρητές ήταν πολύ πρωτόγονοι και το μόνο που γνωρίζανε είναι ότι υπήρχε ακτινοβολία, αλλά δεν ήξεραν τι είδος ήταν, πρωτόνια, ηλεκτρόνια, ακτίνες χ, ακτίνες γάμα, άλλα πυρήνες άλλων σωματιδίων κτλ. Τι λέω, μα δεν ξέρω πώς να το κάνω. Λέει, μην ανησυχείς, λέει, θα μάθεις. Πότε είναι εκτόξευση? Λέει, σε 1,5 χρόνο. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να μην κάνει εντύπωση σήμερα, αλλά πρέπει να σας πω ότι σήμερα για να κάνεις μια τέτοια αποστολή χρειάζεται 10 χρόνια, ας πούμε. Ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, η έλεγχη κλπ. Και τεράστιο κόστος. Για εμάς ήταν σε 1,5 χρόνο. Τέλος πάντων, πέτυχε αυτό το πείραμα τελικώς, αλλά για να σκεφτείτε τις ερωτήσεις, η πρώτη μας ερώτηση ήταν βέβαια εάν υπάρχουν ζώνες ακτινοβολίας Βαν Άλεν στον Άρη. Και απαντήθηκε δεν υπήρχαν, διότι ο Άρης έχασε το μαγνητικό του πεδίο πριν από 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Αλλά οι επόμενες ερωτήσεις στο ίδιο διασημόπλαιο ήταν, ας πούμε, εάν ο Άρης είχε κάποια ατμόσφαιρα που θα μπορούσε να υποστηρίξει η βιολογική δραστηριότητα, και υπήρχαν τότε ορισμένες παρατηρήσεις, αστρονομικές παρατηρήσεις με τηλεσκόπια που είχαν ισχυριστεί ότι είδαν κανάλια στον Άρη που και ερμηνεύθηκαν αυτά ως ύπαρξης νοήμωνος ζωής κλπ. Και με το πρώτο διασημόπλιο, το Mariner 4, όταν φτάσαμε εκεί, αποδείχθηκε ότι ήταν μια έρημος όπως το Βαγκάρι. Μπορεί να δούμε σε λίγα χρόνια ζωή στην εποχή μας στον πλανήτη Άρη? Γίνονται επιτόπου μετρήσεις, όπως ξέρετε, με προσεδαφισμένα διασημόπλια, τα οποία έχουν ανακαλύψει ορυχτά που υποδεικνύουν ότι ο πλανήτης ήταν
ήταν υγρός στην αρχή της δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος, και αυτό το νερό κράτησε για μπορεί και ένα δισεκατομμύριο χρόνια και παραπάνω. Και σήμερα υπάρχει νερό στο πλανήτη, υπάρχει πιθανώς υπόγειες δεξαμενές, αλλά οπωσδήποτε παγετώνες στο βόρειο και στο νότιο πόλο του πλανήτη. Δηλαδή η πιθανότητα είναι μεγάλη ότι μπορεί να υπήρχε κάποια βιολογική δραστηριότητα τότε που ο Άρης είχε τέτοια ατμόσφαιρα, και μπορεί αυτή η βιολογική δραστηριότητα να υπάρχει και σήμερα σε υπόγειες δεξαμενές, παραδείγματι. Διότι υπάρχει νερό, υγρό ή νερό στο υπέδαφος του Άρη. Υπάρχει πάγος και υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις που εμφανίζονται ροές στην πλαγιά των κρατήρων, που το καλοκαίρι, ας πούμε, κοντά στον Ισημερινό, εμφανίζονται ροές από νερό. Και μάλιστα αλατισμένο νερό. Και όπως ξέρουμε, στην περίπτωση της Γης η βιολογική δραστηριότητα άρχισε από τους ωκεανούς και μετά μεταφέρθηκε στην Γη, στην επιφάνεια της στερεά Γη δηλαδή. Γι' αυτό υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να υπήρχε τότε βιολογική δραστηριότητα ή και σήμερα στο υπέδαφος του Άρη. Αυτό θα το ξέρουμε όμως για το εγγύς μέλλον. Η NASA προετοιμάζει μια αποστολή σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για να μεταφέρει δείγματα από το υπέδαφος και από την επιφάνεια πίσω στη Γη μέχρι το 2030 περίπου, και αυτά τα δείγματα τα συλλέγει το Perseverance, το διαστημόπλιο που είναι τώρα προσεδαφισμένο και εξετάζει την επιφάνεια σε αυτό το ζεραίρο, το κρατήρα, που έχει κριθεί ότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ορυκτά, και τα παίρνει δείγματα και τα βάζει σε μια ειδική σακούλα, container, το οποίο θα ασφαλιστεί ερμητικά και θα τον προσλάβει, θα τον αναλάβει ένα διαστημόπλιο που θα προσεδαφιστεί και θα το μεταφέρει σε τροχιά γύρω από τον Άρη, που θα είναι ένα διαστημόπλιο από την ESA, το European Space Agency, το οποίο θα το μεταφέρει στη Γη για να γίνουν πολλές λεπτομερείς αναλύσεις σε εργαστήρια τα οποία δεν μπορούν να γίνουν επιτόπου στον Άρη. Και αυτό, επομένως, τα επόμενα 10 χρόνια κάτι θα ξέρουμε για αν υπήρξε βιολογική δραστηριότητα. Και αν θα υπάρξει. Και αν υπάρχει. Ή αν υπάρχει. Βέβαια, ναι. Και ξέρετε, δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση, διότι μεταξύ άλλων θα πρέπει να ασκηθεί επινοηθεί ένα σχέδιο φοβερής ασφάλειας για καραντίνα. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε κανείς να φέρει ένα εξωγήινο μικρόβιο, ας πούμε, στη Γη, για το οποίο βέβαια δεν υπάρχει ανοσολογία στον πληθυσμό της Γης. Και όλα αυτά είναι σημαντικά. Θα πρέπει να κατασκευαστούν ειδικά κτίρια που είναι απολύτως απομονωμένα. Ο τρόπος με τον οποίο θα μεταφερθεί το υλικό θα πρέπει να είναι απολύτως ασφαλής για να μην διαρρεύσει τίποτα κτλ. Είναι μεγάλη η επένδυση αυτό. Άρα σε 10 χρόνια θα ξέρουμε αν υπήρχε κιόλας. Ναι, βέβαια, διότι ας μην ξεχνάμε ότι τα πρώτα απολιθώματα παλαιοβακτηρίδιων τα οποία έχουν ανακαλυφθεί στη Γη είναι σχεδόν 4 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή 3,9 νομίζω. Δηλαδή το πρώτο δισεκατομμύριο χρόνια της Γης υπήρξε ήδη βιολογική δραστηριότητα στο βακτηριακό επίπεδο βέβαια, αλλά υπήρχε βιολογική δραστηριότητα, και ο Άρης είχε επίσης τότε τεράστιες ποσότητες νερού και είχε και μαγνητικό πεδίο που προφανώς προστάτευε την ατμόσφαιρά του, που σημαίνει ότι είχε μια πυκνή ατμόσφαιρα κλπ. Ένα δεύτερο θέμα που πολλοί επιστήμονες
λένε είναι τα φεγγαρόπεδα, η δεύτερη συζήτηση. Εσείς πώς την ακούτε αυτή τη συζήτηση, ότι μπορεί να υπάρχει, λέει, το 2030 να υπάρχουν φεγγαρόπεδα? Πάντα ήθελα να ακούσω. Δηλαδή κάτοικοι στο φεγγάρι, ναι. Αυτό είναι όχι απίθανο. Ας πούμε, συζητούνται δυνατότητα για παρουσία, συνεχή παρουσία του ανθρώπινου είδους στο φεγγάρι, αλλά θα είναι κυρίως στο εξερευνητικό επίπεδο και όχι όταν θα δημιουργηθούν αποικίες οι οποίες θα μπορούν να ζουν και να καλλιεργούν και να πολλαπλασιάζονται στην επιφάνεια του φεγγαριού. Αυτό θα πάρει λίγα ακόμη παραπάνω χρόνια από το 2030 και μετά. Αν σας έλεγα τι είναι η γη μέσα στο σύμπαν, γιατί όπως έχω διαβάσει, το 95% του σύμπαντος παραμένει άγνωστο, αν είναι σωστό αυτό που λέω. Ποιες σκέψεις σας δημιουργεί αυτό? Εξαρτάται τι εννοεί κανείς με το 95%. Πιθανόν να εννοείται τη γνωστή, ας πούμε, παρατήρηση και βεβαιότητα ότι το υλικό που βλέπουμε στον ουράνιο θόλο, όλοι αυτοί οι γαλαξίες, ανεξαρτήτως πόσο μακριά είναι και τα λοιπά, είναι μόνο τα 5% περίπου της ύλης που υπάρχει στο σύμπαν και οι υπόλοιποι είναι η αόρατη ύλη, το dark matter, η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια ως επιτοπλίστων. Το λοιπόν, αλλά σε αυτό το 5%, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν περίπου τελευταία υπολογισμοί λένε μέχρι 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες. Ο δικός μας είναι ένας γαλαξίας, έτσι. Και στο δικό μας γαλαξία έχουμε 150 με 200 δισεκατομμύρια ήλιους και ο καθένας από αυτούς, από τους ήλιους, έχει πιθανότατα πλανητικά συστήματα. Ορισμένοι από τους ήλιους μοιάζουν και με τους δικούς μας, με το δικό μας ήλιο. Και έχουν ανακαλυφθεί τα τελευταία 20 χρόνια, όπως γνωρίζουμε, οι εξωπλανήτες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όπως στο δικό μας σύστημα έχουμε πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από το κεντρικό άστρο, τον ήλιο μας, έτσι και σε άλλους ήλιους του γαλαξία του δικού μας, υπάρχουν πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από το κεντρικό άστρο και μάλιστα σε πολλοί από αυτούς είναι στη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη, η οποία ορίζεται ως η ζώνη που είναι σε αρκετή απόσταση από το κεντρικό σώμα, ώστε το νερό να μπορεί να υπάρξει ως υγρό στερεό και αέριο, δηλαδή αυτό που ας πούμε ότι έχουμε κι εμείς ανάμεσα στην Αφροδίτη, τη Γη και τον Άρη. Ότι υπάρχει αυτό, υπάρχει νερό. Και οι θερμοκρασίες είναι τέτοιες που είναι κατοικήσιμοι. Λοιπόν, οι εξωπλανήτες που έχουν ανακαλυφθεί τώρα είναι αρκετές χιλιάδες. Δεν είναι όλοι στην κατοικήσιμη ζώνη, μάλιστα λίγοι είναι στην κατοικήσιμη ζώνη, πολλοί είναι σαν το Δία και τον Κρόνο που είναι πολύ μακριά. Αλλά υπολογίζεται ότι σε ολόκληρο το γαλαξία μας υπάρχουν μπορεί και 40 δισεκατομμύρια πλανήτες οι οποίοι να έχουν ιδιότητες παρόμοιες με τη Γη, βρίσκονται σε κατοικήσιμη ζώνη γύρω από το δικό τους ήλιο. Μόνο στο γαλαξία μας, έτσι, 40 δισεκατομμύρια πλανήτες. Αλλά είπαμε ότι έχουμε 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες. Δεν ξέρω, είναι πολλαπλασιασμός με καμιά 20 μηδενικά για τον αριθμό των πλανητών που υπάρχουν στο σύμπαν, το ορατό μέρος του σύμπαντος που βλέπουμε με την ύλη που γνωρίζουμε. Θα σας ρωτήσω και για τη σκοτεινή ύλη, αλλά πριν από αυτό θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Μπορεί να υπάρχει παράλληλα τώρα εξωγήινη ζωή? Οπωσδήποτε δεν μπορεί να την αποκλείσει κανείς. Αυτό είναι το θέμα, ότι στατιστικά, όπως είπαμε, εμείς είμαστε μια κουκίδα σε ένα βραχίωνα του γαλαξία, του δικού μας εδώ,
Και υπάρχουν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τις ανακαλύψεις των εξωπλανητών, μέχρι και 40 δισεκατομμύρια πλανήτες σαν τη Γη στο δικό μας γαλαξία, έτσι. Όταν κοιτάξει κανείς στατιστικά τις πιθανότητες της ύπαρξης μιας ενός γήινου τύπου πλανήτη με την πιθανότητα βιολογικής δραστηριότητας, υπολογισμού κτλ., είναι σχεδόν 100%. Για φανταστείτε, ο δικός μας γαλαξία, 40 δισεκατομμύρια πλανήτες, μετά έχουμε, πολλαπλασιάζουμε αυτό με 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες, κάντε τους αριθμούς και θα δείτε ότι οι πιθανότητες είναι μεγάλες. Το πρόβλημα είναι ότι οι αποστάσεις είναι τεράστιες και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συνειδητοποιεί κανείς, οπωσδήποτε δεν το βλέπουμε, ξέρω εγώ, σε επικεφαλίδες των εφημερίων. Εγώ πολλές φορές που μιλάω στα παιδιά, στα λύκεια και στα πανεπιστήμια κτλ., τους λέγω να πάρουμε ως παράδειγμα τον πιο κοντινό μας ήλιο, που είναι το Α Κεντάβρου, και είναι 4,3 έτη φωτός. Δηλαδή, χρειαζόμαστε, αν είχαμε κάποιο διαστημόπλιο που κινόταν με την ταχύτητα του φωτός, τότε θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, 8 χρόνια για να πάμε και να το επισκεφτούμε και να γυρίσουμε. Αλλά το πιο γρήγορο διαστημόπλιο που κατασκευάσαμε ποτέ είναι το Voyager 1 και 2. Το Voyager 1 κινείται με 61.200 χιλιόμετρα την ώρα, περίπου 17 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Και είναι το πιο γρήγορο που βρίσκεται μακριά από τον ήλιο, θα σας πω για ένα άλλο όμως. Το λοιπόν αυτό, αν πήγαινε προς την κατεύθυνση του Α Κεντάβρου, που δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση για άλλους λόγους, θα έπαιρνε 26.000 χρόνια για να πάει και να έρθει. Τόσο μεγάλη είναι η απόσταση στην πραγματικότητα. Στο πιο κοντινό ήλιο, που παρεμπιπτόντως έχει και πλανήτες, εξωπλανήτες. Φανταστείτε λοιπόν πόσο οι επικοινωνίες είναι τρομερά δύσκολες με τις αποστάσεις που συζητάμε. Και αυτό υπησέρχεται και σε όλες τις εικασίες για εξωγήινους και από τι μας επισκέφθηκαν κτλ. Είναι μια πολύ, πολύ πολύπλοκη ερώτηση, η οποία δεν νομίζω να υπάρξει απάντηση, τουλάχιστον στην ιστορία της ανθρωπότητας, και εννοώ από εδώ και στο εξής, διότι ποιος ξέρει, και για το ανθρώπινο είδος πιθανόν να εξαφανιστεί πολύ πριν μάθουμε αν υπάρχουν και άλλου είδους νοήμωνα ζωής σε άλλους πλανήτες και άλλους γαλαξίες. Σε αυτές τις ομιλίες πείτε ότι ένα παιδί σας ρωτά από τι αποτελείται ο άνθρωπος και το σύμπαν. Τι το απαντάτε? Καλά, το τι αποτελείται είναι προφανές, ας πούμε, μόρια, άτομα, πυρήνες, ηλεκτρόνια. Και όταν μπουν όλα αυτά μαζί, δημιουργείται μια δραστηριότητα η οποία έχει δείξει ο Δαρβίνος ότι φτάνει στο επίπεδο το δικό μας. Και η αστρονομία έχει αποδείξει βασικά ότι και η υπόλοιπη ορατή ύλη στο σύμπαν έχει τα ίδια συστατικά. Αυτό ξέρετε είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή με το γεγονός ότι μπορούμε με τηλεσκόπια και με φασματογράφους να μετρήσουμε τα ποσοστά, ξέρω εγώ, του σιδήρου ή του οξυγόνου ή του αζότου, ξέρω εγώ, σε κάποιο μακρινό γαλαξία και πιθανώς στα επόμενα χρόνια και στην ατμόσφαιρα ορισμένων από τους εξωπλανήτες. Και δεν υπάρχουν εκπλήξεις σε αυτό, δηλαδή η επιστήμη μας είναι σε γέρη βάση, δεν έχει εκπλήξεις και μπορεί και με τον τρόπο που έχει εξελιχθεί να εξηγεί τα φαινόμενα που βλέπουμε γύρω μας στο υπόλοιπο σύμπαν. Επομένως και η Γη και οι άνθρωποι και το σύμπαν έχουν τα ίδια συστατικά. Είμαστε αστροσκονοί. Αυτό που έλεγε ο Carl Sagan, ναι, αστροσκονοί είμαστε, πράγματι. Υπήρχε κάποια επεξεργασία βέβαια στο ενδιάμεσο, αλλά τα βασικά συστατικά έτσι είναι. Πόσο κοντά είμαστε στη πιθανότητα η Γη
να αντιμετωπίσει ένα χτύπημα ενός μετεωρίτη? Εξαρτάται από το μέγεθος. Εάν συζητάμε για ένα μετεωρίτη, όχι μετεωρίτη, γιατί οι μετεωρίτες είναι τα μικρά μικρών διαστάσεων από μινάρια από το ηλιακό σύστημα, τα οποία βομβαρδίζουν τη γη συνεχώς. Τα ψηλά-ψηλά κομματάκια είναι στην ατμόσφαιρα και καίονται στην ατμόσφαιρα. Είδατε ότι πριν λίγα χρόνια στο Τσελιαμπίνσκ της Ρωσίας πέρασε ένα αστεροειδές, μεταξύ αστεροειδούς και μετεωρίτη, που έκανε και ζημιές, δεν χτύπησε, αλλά έσπασε τζάμια, άναψε φωτιές κτλ. Ξέρουμε ότι το 2008 έγινε μια μεγάλη έκρηξη στη Σιβηρία και ισοπαίδωσε περίπου 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα από το ένα δάσος εκεί που έπεσε, και κατά πάσα πιθανότητα αυτό ήταν μια, δεν ήταν μετεωρίτης, αλλά μάλλον θα ήταν κάποιος κομήτης που εκρήχθηκε στον αέρα και το σοκ χτύπησε την επιφάνεια και ισοπαίδωσε τον κόσμο. Αν αυτό είχε φτάσει στη γη 8 ώρες αργότερα, εκεί που είναι το δάσος θα είχε γυρίσει η γη και θα ήταν το Λονδίνο. Δηλαδή είναι θέματα τύχης. Τύχης, ναι. Και όπως όλοι ξέρουμε βέβαια, υπάρχουν και τα μεγάλα σώματα όπως αυτό πριν 60 εκατομμύρια χρόνια που χτύπησε στο Yucatan Peninsula, στην Χερσόνησο στο Μεξικό, και ήταν περίπου 10 χιλιόμετρα διάμετρος, και αυτό έκανε τέτοια βιολογική καταστροφή σε ολόκληρο τον πλανήτη που κατάστρεψε τους δεινόσαυρους. Βέβαια αυτό μπορούμε να το θεωρούμε θετικό, διότι αν υπήρχαν οι δεινόσαυροι μάλλον δεν θα υπήρχαμε εμείς σήμερα. Μπορεί ο Τιτάνας επίσης να είναι ένας εν δυνάμει βιώσιμος κόσμος στο ηλιακό μας σύστημα? Εν δυνάμει είναι, το θέσατε σωστά, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ας πούμε τις υποδομές, θέλω να πω κυρίως, που χρειάζονται για να υπάρξει και να λειτουργήσει μια ανθρώπινη ζωή όπως την έχουμε συνηθίσει εμείς. Και ο Τιτάνας, ξέρετε, η θερμοκρασία στην επιφάνεια είναι μείον 180 βαθμοί Κελσίου. Έχει βέβαια και ωκεανούς από μεθάνιο, το οποίο υγρό μεθάνιο, αλλά και αυτό είναι γύρω σε μείον 180 βαθμούς Κελσίου, γι' αυτό είναι και υγρό. Είναι το λεγόμενο τριπλούν σημείο στη χημεία, δεν ξέρω αν πήρατε ποτέ χημεία, που θα το μάθατε στο γυμνάσιο αυτό, στο Λύκειο, ότι το τριπλούν σημείο είναι η θερμοκρασία που ο πάγος και το νερό και οι υδρατμοί συνυπάρχουν στο όρο της γης. Είναι το μηδέν, έτσι. Το λοιπόν, το ίδιο σημείο για το μεθανείο είναι μείον 180 βαθμοί Κελσίου και έχουμε δει πάγο μεθανείου, έχουμε δει λίμνες από μεθάνιο και ποτάμια από μεθάνιο στον Τιτάνα, και βέβαια υπάρχουν και ατμοί από μεθάνιο στην ατμόσφαιρα του Τιτάνα. Αυτά τα μετρήσαμε όλα με το Κασίνι το διαστημόπλιο, και επίσης και μια κάψουλα η οποία προσοδαφίστηκε κοντά σε μια λίμνη στον Τιτάνα. Έχουμε φωτογραφίσει το δέλτα των ποταμών που αδειάζουν στις λίμνες ή στους ωκεανούς, αν θέλετε, το Τιτάνα. Αλλά πώς θα είναι δυνατόν να υπάρξει ας πούμε μια ανθρώπινη απικία που θα μπορέσει να επιβιώσει σε μείον 180 βαθμούς Κελσίου? Νερό θα υπάρχει στο υπέδαφος του Τιτάνα, υπάρχει νερό το οποίο θα μπορούσαν δυνητικά να το αντλήσουν. Αλλά τα υπόλοιπα, πώς θα γίνει η καλλιέργεια? Έχουμε στην πραγματικότητα ένα διαστημόπλιο που προετοιμάζουμε τώρα στο εργαστήριό μας, και θα είναι ένα σαν ελικόπτερο το οποίο θα το πάμε στον Τιτάνα, θα το προσεδαφίσουμε ή μάλλον θα το αφήσουμε στην ατμόσφαιρα, επειδή θα είναι σαν ελικόπτερο, θα καθίσει στην επιφάνεια, θα κάνει μετρήσεις, μετά θα ξαναρχίσει τη μηχανή του, θα σηκωθεί και θα πάει, ξέρω εγώ, 30 χιλιόμετρα παρακάτω να κάνει άλλες μετρήσεις. Dragonfly είναι το όνομα της αποστολής
Δεν ξέρω τι είναι, πώς είναι η μετάφραση του Dragonfly στα ελληνικά. Είναι, ας πούμε, το πτερωτό δραγόνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και αυτό θα εκτοξευθεί το 26-27 προς τον Τιτάνα. Ξεχνάμε ότι ο Τιτάνας είναι 1,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τον ήλιο. Επομένως η θερμότητα του ήλιου είναι ελάχιστη. Είναι το 1% από ό,τι έχουμε στη Γη, διότι είναι τόσο μακριά. Αλλά δυνητικά, είπατε. Ναι, δυνητικά, θεωρητικά, βέβαια. Μπορεί σε 1,000 χρόνια να βρεθεί κάποια αποστολή που θα πάει εκεί πέρα να μείνει για ένα διάστημα. Έχετε συμμετάσχει σε διαστημικές αποστολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αλλά και της Αμερικάνικης Διαστημικής Υπηρεσίας. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή τη συναρπαστική εμπειρία. Κυρίως στη δεύτερη πρέπει να σας πω, στη NASA ας πούμε. Τι να σας πω, είναι, το θεωρώ μεγάλη τύχη να βρεθώ στη συγκυρία της αρχής της διαστημικής εποχής της ανθρωπότητας και να αρχίσω με το πρώτο-δεύτερο σκαλοπάτι, ας πούμε. Η ευκαιρία που μου έδωσε ο καθηγητής μου, ο Βαν Άλεν, ως μεταπτυχιακός φοιτητής να κάνω το πείραμα για την πρώτη αποστολή στον Άρη το 1963. Και καταλαβαίνεις ότι οτιδήποτε εκτοξευθεί από την επιφάνεια της Γης και όπου και να πήγαινες, δημιουργούσες ιστορία. Υπήρχαν ανακαλύψεις, κάτι καινούριο, το οποίο δεν είχε δει ποτέ άνθρωπος. Και αυτό δημιούργησε μια ατμόσφαιρα στο εργαστήριο που είμαστε ως μεταπτυχιακοί φοιτητές και μετά διδακτορικοί και καθηγητές, που ήταν φανταστικοί. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να φύγουμε από το εργαστήριο. Δουλεύαμε μέρα νύχτα, 7 μέρες την εβδομάδα για να προετοιμάσουμε το επόμενο πείραμα. Εγώ ήμουνα στην Άιωβα από το 1961 μέχρι το 1968, πρώτα ως μεταπτυχιακός φοιτητής, μετά ως καθηγητής, και σε αυτό το διάστημα κατασκευάσαμε 8 ή 9 όργανα. Επισκεφθήκαμε το Φεγγάρι, την Αφροδίτη, τον Άρη και εξερευνήσαμε και τη μαγνητόσφαιρα της Γης, όλα αυτό σε 7 χρόνια. Σήμερα αυτά είναι, ας πούμε, αδιανόητα, διότι, όπως έλεγα προηγουμένως, απλώς ο σχεδιασμός μια τέτοιας αποστολής πριν πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια ήμουν τυχερός ότι το πείραμά μας που προτείναμε τότε ως νέοι επιστήμονες, εγώ είχα φύγει από το Πανεπιστήμιο της Άιωβα και είχα πάει στο Johns Hopkins ήδη, και μαζί με άλλους συναδέρφους πάλι της ηλικίας μου, οι οποίοι είχαν φύγει από το Σικάγο, από το Berkeley και τα λοιπά ως φοιτητές και είχαν πάει σε άλλα πανεπιστήμια, κάναμε μια πρόταση πρωτοποριακή για να τοποθετήσουμε όργανα στο Voyager 1 και 2. Και αυτή η πρόταση, παρεπιπτόντως, δεν περιμέναμε να κερδίσουμε, διότι τα άλλα πειράματα που είχαν προταθεί είχαν προταθεί από τους μέντορές μας, από το Βαν Άλεν στην Άιωβα, από το Σίμψον στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, τον Ρίκο Φέρμι Ινστιτούτ, από τον Άντερσον, από το Μπέρκελεϊ κτλ. Παρά τα αυτά, η επιτροπή, ας πούμε, που έκρινε τα πειράματα επέλεξε το δικό μας. Αυτό ήταν κάπως ανήκουστο, αλλά δείχνει και την διάσταση της αμερικανικής νοοτροπίας, η οποία κοιτάει αντικειμενικά τα δεδομένα και κάνει αντικειμενικές κρίσεις. Οι φίλοι και οι γνωστοί δεν περνάνε. Προφανώς τα καταφέραμε και φτιάξαμε τα όργανα που είχαμε υποσχεθεί. Ήταν στην αιχμή του δόρατος τότε, και ακόμη ορισμένα από τους μετρητές είναι και σήμερα ακόμη στην αιχμή του δόρατος. Πώς τα καταφέραμε δεν ξέρω, αλλά έγινε. Και έχουμε τώρα δύο διαστημόπλοια που έφυγαν από τη Γη πριν 44 χρόνια, βρίσκονται στο γαλαξία, ενώ η αρχική αποστολή ήταν απλώς η εξερεύνηση του Δία και του Κρόνου για 4 χρόνια. Αυτό ήταν εδώ
αντικειμενικός σκοπός, διότι και τότε δεν ήξερε κανένας πως να φτιάξει διαστημόπλια και όργανα που να λειτουργούν, ξέρω εγώ, πάνω από 1-2 χρόνια. Και ελπίζαμε ότι θα λειτουργήσουν για 4 χρόνια. Και τελικώς βρισκόμαστε τώρα στα 44 και συνεχίζουμε. Σαββατοκύριακο το ξόδεψα για να προετοιμάσω κάποιες εντολές να στείλουμε στο Voyager 1 για να τη λειτουργικότητα του οργάνου που έχουμε, διότι έχει φτάσει η ενέργεια της μπαταρίας. Η μπαταρία είναι από ένα διενεργό πλουτόνιο, δεν είναι ακριβώς μπαταρία, αλλά έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό σημείο που τώρα διακινδυνεύουμε να χάσουμε επαφή με το διαστημόπλιο. Και αυτό που κάνουμε είναι να ελαττώσουμε την ενέργεια που χρησιμοποιούμε για τα όργανα, για να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αρκετά θερμό το σύστημα του διαστημόπλοιου, να συνεχίσουμε να έχουμε επαφή. Και αυτό που έπρεπε να κάνουμε, έκανα στο δικό μου όργανο, ήταν να κόψουμε τη θέρμανση. Είναι ενέργεια για να λειτουργήσει το πείραμα και ενέργεια για να το κρατάει θερμό. Αν δεν είχαμε αυτή τη χρήση ενέργειας, θα πάγωνε κατευθείαν. Και είχα μια θερμάστρα σε εισαγωγικά που χρησιμοποιούσε περίπου 6 βατ για να κρατάει το διαστημόπλιο, το όργανό μας, σε μια κανονική θερμοκρασία. Και αναγκαστήκαμε να την κλείσουμε και δεν ξέραμε σε ποια θερμοκρασία θα καταλήξει το πείραμα και αν θα συνεχίσει να λειτουργεί. Και η θερμοκρασία, μετράμε για τη θερμοκρασία στο όργανο και έπεσε από 15 βαθμούς Κελσίου σε μείον 45. Και παρά τα αυτά συνέχισε να λειτουργεί. Δεν τα είχαμε δοκιμάσει ποτέ σε αυτές τις θερμοκρασίες. Και έχουμε ορισμένες επιπτώσεις, είχαμε και ορισμένοι μετρητές είχαν πέσει έξω της περιοχής που τους είχαμε δοκιμάσει, κάναμε ορισμένες αλλαγές στα επίπεδα, ξέρω εγώ, του ρεύματος που χρησιμοποιούσαμε και τα λοιπά. Αυτά κάνουμε τώρα για να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την επικοινωνία με το διαστημόπλιο όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά υπολογίζουμε ότι σε 3-4 χρόνια μάλλον θα χάσουμε επαφή. Πείτε μας και τι γνωρίζουμε για τις μαύρες τρύπες σήμερα. Είναι ένα από τα πιο γοητευτικά, νομίζω, μυστήρια. Εγώ να σας πω, δεν είμαι ειδικός σε αυτά, δεν τα μελετώ. Η δουλειά μου είναι κυρίως στην εξερεύνηση των πλανητών. Και αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή, διότι στους πλανήτες έχουμε πρόσβαση. Και εκεί που έχουμε πρόσβαση, έχουμε ανακαλύψει ότι όλα τα μοντέλα που είχαμε και οι θεωρίες συνήθως ανατράπηκαν από τις μετρήσεις που κάναμε. Δηλαδή, ξέρετε, στο διάστημα τα μοντέλα και η θεωρία δεν προσδιορίζουν την πραγματικότητα, είναι οι μετρήσεις. Και οι μετρήσεις για τη μελανίωπη και όλα τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται σε τεράστιες αποστάσεις είναι περιορισμένες. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι έχουμε, ξέρω εγώ, τα σωστά μοντέλα. Και οι συνάδελφοι, ας πούμε, στη φυσική των γαλαξιών και των μελανόπων συνεχώς αναβαθμίζουν τα μοντέλα τους σύμφωνα με τις τελευταίες παρατηρήσεις. Και αυτό θα συνεχιστεί για εκατονταετίες. Όσο περισσότερο είμαστε σε θέση να κάνουμε καλύτερες μετρήσεις, τόσο θα αλλάζουν και τα μοντέλα τα οποία περιγράφουν αυτές τις καταστάσεις. Αυτά που γνωρίζω εγώ είναι αυτά που διαβάζετε και στις εφημερίδες και αυτά που ορισμένοι συνάδελφοι μελετούν, και ένας από τους συναδέλφους μου, ο Τζονς Χόπκινς, είναι από εκείνους που ανακάλυψαν την επιτάχυνση της επέκτασης του σύμπαντος που δεν το περιμένει κανένας. Μάλιστα είναι και νομπελίστας, πριν από λίγα χρόνια έδωσαν Nobel Prize γι' αυτό. Θέλω να σας πω ότι μπορούμε να κάνουμε εικασίες για το α, για το β, για το γ, αλλά πολλά πράγματα δεν μπορούν να αποκλειστούν,
δίχως να έχουμε δεδομένα. Και τα δεδομένα είναι δύσκολα. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω, αν είχατε μείνει στην Ελλάδα, θεωρείτε ότι θα είχατε κάνει την ίδια επιτυχημένη πορεία? Προφανώς όχι. Η Ελλάδα δεν έχει τις δυνατότητες ούτε την τεχνολογία, ούτε τους οικονομικούς πόρους. Δυστυχώς θα έλεγα ούτε και το σύστημα και διοίκησης που θα επέτρεπε αυτού του είδους την δραστηριότητα. Και αυτό είναι κατανοητό, νομίζω. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούργιο. Γι' αυτό βέβαια έχουμε αυτή την τεράστια έξοδο από ανήσυχους ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα γιατί θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Άλλες χώρες προσφέρουν διαφορετικές ευκαιρίες και επικροτούν και ενθαρρύνουν και χρησιμοποιούν το ταλέντο που υπάρχει για να κάνουν μεγάλα επιτεύγματα. Και αυτό είναι βασικά και το μοντέλο της Αμερικής, γι' αυτό είναι και μεγάλη χώρα και έχει κάνει όλες αυτές αυτή τη μεγάλη πρόοδο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μπορούμε όμως, αν είχαμε φωτισμένη ηγεσία σε όλα τα επίπεδα, να λαμβάνουμε μέρος, να δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά μας και αν μπορούσαν να λάβουν μέρος σε αυτά τα προγράμματα τα προηγμένα και να μείνουν στην Ελλάδα, τότε θα είχαμε μια διαφορετική κοινωνία. Σας είχα ακούσει και πρόσφατα στο Μέγαρο Μουσικής στην πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη για το Πανεπιστήμιο του 2030. Τι πάει λάθος στη χώρα μας? Βασικά τα πολιτικά κόμματα. Το θέμα της πελατειοκρατίας και του λαϊκισμού, το οποίο λίγο ή πολύ το χρησιμοποιούν όλα τα κόμματα ιστορικά. Οι δύσκολες αποφάσεις δεν λαμβάνονται και κάθε πολιτικό κόμμα προσπαθεί να αλλιεύσει ψήφους. Δεν γίνεται δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Είναι και αυτό που λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις ομελέτα αν δεν σπάσεις τα αυγά. Και εμείς έχουμε τεράστια ανάγκη να φτιάξουμε ομελέτες, αλλά πρέπει πρώτα να σπάσουμε τα αυγά. Και κανένας δεν τολμάει να το κάνει αυτό. Και βέβαια έχουμε το κατεστημένο του δημοσίου και της γραφειοκρατίας κυρίως, που είναι, νομίζω το είπα στο Μέγαρο Μουσικής, είναι ο ψόφιος ελέφαντας στο κέντρο του δωματίου, για τον οποίο όλοι προσπαθούν να τον αγνοήσουν. Και δεν λέει κανένας τίποτα, διότι δεν ξέρουν πώς να το χειριστούν το θέμα και δεν θέλουν να το χειριστούν, διότι θα προσβάλλει τα συμφέροντά τους. Δυστυχώς θα συνεχίσουμε να είμαστε ουραγοί. Τι θα λέγατε σε ένα νέο που μας ακούει τώρα, τι θα του λέγατε? Θα έλεγα ότι μάλλον πρέπει να φύγει στο εξωτερικό, να πάρει όσα εφόδια μπορεί και μετά θα τον παρακαλούσα να γυρίσει στη χώρα και να γίνει μαζί με άλλα παιδιά μια κρίσιμη μάζα για να αρχίσουν την αναγέννηση αυτής του εκπαιδευτικού συστήματος και της κοινωνίας γενικά. Αυτό θα το έλεγα. Από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε είναι δύο βασικά υπαρξιακά ερωτήματα. Εσείς που έρχεστε σε επαφή με τη γνώση, τι απάντηση έχετε δώσει? Εννοείται τη φιλοσοφική διάσταση από πού ερχόμαστε, πού πηγαίνουμε βέβαια. Καλά, το από πού ερχόμαστε είναι, μας το έχει πει ο Δαρβίνος, είναι μια εξέλιξη η οποία, αν τη σκεφτούμε πολύ καλά, η γη είναι 4,5 δισεκατομμυρίων ετών και ο άνθρωπος είναι μια εξέλιξη των τελευταίων, ξέρω εγώ, 2-3 εκατομμυρίων, αν θέλετε να πάμε αρκετά πίσω, ετών, όχι δισεκατομμυρίων. Εκατομμυρίων. Λοιπόν, προφανώς είναι ένα ευτύχημα, αν θέλετε, που υπάρχουμε και το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το είδος. Όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουμε αποφύγει μέχρι τώρα τον πυρηνικό πόλεμο για αυτοκαταστροφή, αλλά δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα αποφύγουμε και την κλιματική αλλαγή, την οποία πολλοί λαϊκιστές έχουν υποτιμήσει και ο κύριος Τραμπ έλεγε ότι είναι κινέζικο hoax, παραμύθι και τα λοιπά. Όλα αυτά διακινδυνεύουν την διατήρηση του είδους. Εγώ πάντως είμαι αισιόδοξος. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα η
ανθρωπότητα ξυπνάει και αντιμετωπίζει τον υπαρξιακό κίνδυνο. Και νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Και υπάρχουν προφανείς λύσεις που με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορούν να εφαρμοστούν, να δοκιμαστούν και θα το ξεπεράσουν. Αλλά οι προκλήσεις θα συνεχίζονται. Σε αυτές τις ωραίες έναστρες καλοκαιρινές νύχτες, πείτε μου μια προσωπική σκέψη που κάνετε. Αισθάνομαι τρομερά ταπεινός, διότι κοιτάω τον έναστρο ουρανό, ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε άπειρος και είναι κάπως αποκαρδιωτικό. Αλλά εκεί είμαστε. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή, τι σας έχει διδάξει όλη αυτή η πλούσια ερευνητική πορεία? Είναι σύνθετη ερώτηση, διότι άλλο η ερευνητική πορεία και άλλο τι θεωρούμε σημαντικό στη ζωή. Προφανώς η έρευνα είναι μέρος της όλης πραγματικότητας, αλλά το σημαντικό στη ζωή είναι οι αξίες που και η άποψή μας και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στους συνανθρώπους μας, στην κοινωνία. Θεωρώ ότι η ευτυχία είναι το να είναι κανείς χρήσιμος στον συνάνθρωπό του και να αφήσει πίσω του μια πραγματικότητα που είναι καλύτερη από αυτή που παρέλαβε. Και όλοι μας πρέπει να έχουμε αυτό σκοπό στο τέλος. Και τι σας έχει διδάξει η πορεία σας, τι κρατάτε? Κρατάω την ηρεμία, την αξία της επιστήμης και τη διάθεση να βοηθήσει κανείς τον συνάνθρωπό του. Πολλές φορές αυτού του είδους την ερώτηση την έχω λάβει και υπό την έννοια ότι εάν είχες την ευκαιρία να ξανακάνεις την πορεία σου από την αρχή, θα διάλεγες κάτι διαφορετικό? Και η απάντησή μου είναι απολύτως όχι. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την πορεία. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν ο τρόπος με τον οποίο κερδίζει κανείς γνώση. Και αυτό είναι συλλογικό. Δηλαδή μαθαίνει κανείς από άλλες και άλλους. Αυτό το έχω πει επανειλημμένως στους ανθρώπους με τους οποίους, στους νέους ανθρώπους με τους οποίους συνομιλώ. Διότι η καινοτόμη σκέψη έρχεται από οδούς, θα έλεγα, που δεν τις περιμένει κανείς. Και γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ να συναναστράφουμε με νέα παιδιά, νέο κόσμο, να συζητούμε. Και πολλές φορές σας λέω ότι το μεγαλύτερο δίδαγμα που έμαθα είναι κάτι που μου ανέφερε ένας συνάδελφος μια φορά, ότι η φύση μας έδωσε δύο αυτιά και ένα στόμα και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε κατά αναλογία. Και συνήθως λέω στα παιδιά ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε αντιστρέψει αυτή την αναλογία και συνήθως μιλάμε πάρα πολύ και ακούμε πολύ λίγο. Ποια θεωρείτε την καλύτερη στιγμή της καριέρας σας? Καλύτερη στιγμή ήταν το γεγονός ότι αποφάσισα να φύγω από την Ελλάδα. Σοβαρά! Και η δεύτερη καλύτερη ότι ήταν η συνάντησή μου με τον Van Allen, τον καθηγητή, από τον οποίο έμαθα πάρα πολλά και ως άνθρωπο και ως επιστήμονα. Κλείνουμε. Αν σας έλεγα για ποιο πράγμα θα θέλατε να σας θυμούνται, τι θα μου λέγατε? Το γεγονός ότι προσπάθησα να εκμεταλλευτώ όλο μου το χρόνο της παρουσίας μου σε αυτό το πλανήτη για κάτι περισσότερο από τον εαυτό μου. Είναι σημαντικό πάντως ότι έρχεστε σε επαφή με τη γνώση. Αυτό νομίζω σε έναν άνθρωπο είναι μεγάλη τύχη. Εγώ νομίζω ότι είναι βασικό. Δεν μπορούμε να μην είμαστε σε επαφή με τη γνώση και δεν μπορούμε να σταματήσουμε να μαθαίνουμε. Είναι ανθρώπινο και είναι και η βάση της απόδοσης στην επιστήμη. Το χειρότερο πράγμα είναι ο δογματισμός και να νομίζουμε ότι κάτι ξέρουμε και ότι αυτό είναι αδιάβλητο και αμετάβλητο. Πρέπει να αμφισβητούμε οτιδήποτε θεωρείται ως γνώση. Τελευταία ερώτηση. Θα κάνατε πρόβλεψη πότε πιστεύετε ότι μπορεί να σταματήσει ή να υπάρχει? Θα το ρισκάρατε? Όχι.
Δεν έχω αρκετή γνώση γι' αυτό. Κύριε Κρυμιζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τόσο συναπαστική συζήτηση. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Πανταζόπουλε. Χαίρομαι. Γεια σας. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO «Άκου την επιστήμη» με καλεσμένο το διακεκριμένο ακαδημαϊκό Σταμάτη Κρυμιζή σε μια συζήτηση για τα μυστήρια του σύμπαντος, τους πλανήτες και τη ζωή στο ηλιακό μας σύστημα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της LIFO. Είναι τα podcast της LIFO.